Λοιπόν, κατά τη μετάβαση στην εξομήτριο ζωή, το νεογνώ πρέπει γρήγορα να προσαρμόσει όλα τα συστήματα ώστε να ανταπεξέλθει στο καινούριο περιβάλλον. Γνωρίζουμε όλοι ότι η καρδιά, οι πνεύμονες, το έντερο και η θερμορύθμιση υφίστανται μεγάλες αλλαγές για να καταφέρουν να λειτουργήσουν έξω από το προστατευμένο περιβάλλον της μήτρας. Κάτι αντίστοιχο, λιγότερο γνωστό αλλά εξίσου ζωτική σημασία, είναι και το θέμα της ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης. Μετά τη γέννηση, η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα του νεογνού μειώνεται εντός 2 ώρων μετά τον τοκετό και μπορεί να φτάσει στο ναδύρ μέχρι και 40 μιλιγκράμμα να DL. Τα αίτια της μείωσης αυτής είναι αρχικά η διακοπή της σταθερής παροχής γλυκόζης από τον πλακούντα και οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του νεογνού λόγω του έργου της αναπνοής του, λόγω του κρύου περιβάλλοντος και της μυϊκής δραστηριότητας. Το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και η τιμή της γλυκόζης σταθεροποιείται μετά από 6 ώρες περίπου. Η σταθεροποίηση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους μηχανισμούς. Καταρχήν με τη γλυκογονόληση, δηλαδή την κατανάλωση του γλυκογόνου που υπάρχει ήδη αποθηκευμένο στο ύπαρ του μωρού. Το καύσιμο αυτό επαρκεί για να διατηρήσει τη γλυκόζη σταθερή για λίγες ώρες. Στη συνέχεια τα ηνία αναλαμβάνει η γλυκονεογένεση, δηλαδή η ενδογενής παραγωγή γλυκόζης. Σταδιακά, όσο αρχίζει και εδραιώνεται η σύντηση, τη διατήρηση των επιπέδων δεν την έχει μόνη της πια η γλυκονεογένεση. Γνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η σύντηση, τόσο καλύτερα θα εδραιωθεί. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι αν η σύντηση καθυστερήσει πάνω από 3 ώρες μετά τον τοκετό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπογλυκαιμίας, ακόμα και σε υγιή τελειόμενα νεογνά. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες νεογνών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για υπογλυκαιμία, είτε γιατί οι μηχανισμοί αυτής σταθεροποίησης υστερούν, είτε γιατί υπάρχουν αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Τέτοια είναι τα πρόωρα και τα υπερόρημα νεογνά, νεογνά με χαμηλό ή υψηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κύησης, νεογνά με εδωμήτρια καθυστέρηση της αύξησης, νεογνά διαβητικής μητέρας, νεογνά με περιγεννητικό στρες, με πολυκυταρεμία, εμόλυση, υποθερμία ή σιψεμία. Και νεογνά μητέρων στις οποίες έχει χορηγηθεί είτε γλυκόζη, είτε υπογλυκαιμικά φάρμακα από το στόμα, είτε άλλα φάρμακα όπως η βίτα μπλόκερς, η προπανολόλη. Έχω τονίσει το περιγεννητικό στρες, γιατί στην καθημερινή πράξη βλέπουμε συχνά στρεσαρισμένα νεογνά, είτε λόγω εργόδους ή παρατεταμένου τοκετού, ή και λόγω προγεννητικού στρες. Αυτά τα νεογνά είναι επιρρεπής στην παροδική υπογλυκαιμία και γι' αυτό τα έχουμε πάντα υπόψη μας και τα παρακολουθούμε στενά. Η παροδική υπογλυκαιμία είναι ένα φαινόμενο που υφίεται και αποκαθίσταται εντός 48 ώρων. Αν παρατείνεται πέραν αυτού, τότε μιλάμε για εμένουσα υπογλυκαιμία και πρέπει να αναζητήσουμε άλλα αίτια. Τέτοια είναι ο υπερινσουλινισμός, ενδοκρινικές διαταραχές όπως η υποφυσιακή ανεπάρκεια, μεταβολικά νοσήματα όπως διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων, των υδατανθράκων ή των λιπαρών οξέων, ή και κάποιο υποκείμενο νόσημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα μία υποβόσκουσα λίμωξη ή μία συγγενής καρδιοπάθεια. Η κλινική εικόνα της υπογλυκαιμίας ποικίλει. Η συχνότερη περίπτωση είναι να είναι τελείως ασυμπτωματική. Αν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά είναι μη ειδικά και οφείλονται στη διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος με το χαρακτηριστικότερο τον τρόμο, ή οφείλονται στη διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας λόγω του μειωμένου μεταβολισμού των εγκεφαλικών κυττάρων. Χαρακτηριστικά συμπτώματα αυτής της κατηγορίας είναι οι μειωμένες θηλαστικές κινήσεις, τα επεισόδια κυάνωσης και η υποτονία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμπτώματα υποχωρούν με την έγκαιρη διόρθωση της υπογλυκαιμίας. Ακριβώς όμως επειδή είναι μη ειδικά, όταν δεν υποχωρήσει και δεν βελτιωθεί η κλινική εικόνα με τη διόρθωση της υπογλυκαιμίας, τότε πρέπει να σκεφτόμαστε και άλλες καταστάσεις, όπως είναι η σιψεμία, τα μεταβολικά νοσήματα, η υπονατριεμία ή ακόμη και η εγκεφαλοπάθεια λόγω περιγεννητικής ασφυξίας. Η υπογλυκαιμία πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίζεται και να διορθώνεται έγκαιρα, γιατί ενέχει τον κίνδυνο απότερων και μόνιμων νευρολογικών επιπλοκών, όπως είναι οι διαταραχές της νευρανάπτυξης και η εγκεφαλική βλάβη που καταγράφεται και στη μαγνητική τομογραφία. Το αν θα επισυμβούν αυτές οι επιπλοκές εξαρτάται από την αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων. Παίζουν καταρχήν ρόλο τα επίπεδα γλυκόζης, αλλά παίζει ρόλο και η συμπτωματολογία. Είναι διαφορετική η πρόγνωση ενός νεογνού που κάνει σπασμούς από την υπογλυκαιμία σε σχέση με ένα νεογνό που είναι ασυμπτωματικό.
παίζει ρόλο η διάρκεια της υπογλυκαιμίας. Είναι διαφορετικό να έχεις στιγμιαία μια χαμηλή τιμή γλυκόζης και διαφορετικό εγκέφαλός σου να ζει για 2-24 ώρα με πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Και παίζει ρόλο και η υποκείμενη παθολογία. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραμέτρων που προανέφερα καθιστούν δύσκολο τον ορισμό της υπογλυκαιμίας με ένα απόλυτο νούμερο. Παρ' όλα αυτά, η Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία και η Παιδιατρική Ενδοκρινολογική Εταιρεία προτείνουν ορισμένα ασφαλή όρια γλυκόζης με τα οποία εναρμονιζόμαστε και εμείς στην κλινική μας πράξη. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, τα όρια αυτά είναι πιο αυστηρά όταν η υπογλυκαιμία είναι συμπτωματική και οι φυσιολογικές τιμές της γλυκόζης αυξάνονται όσο αυξάνονται τα 24 ώρα ζωής. Επειδή στην καθημερινότητά μας στην κλινική μετράμε τη γλυκόζη στο ολικό αίμα, ενώ οι τιμές αυτές αναφέρονται στο πλάσμα, πρέπει να ξέρουμε ότι στο ολικό αίμα η γλυκόζη είναι κατά 15% λιγότερη από ότι στο πλάσμα. Η κλινική φροντίδα τώρα ενός νεογνού πρέπει να προσανατολίζεται στους εξής στόχους. Καταρχήν, στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας της υπογλυκαιμίας με τη λήψη σωστών προληπτικών μέτρων και στη συνέχεια στην έγκαιρη διάγνωση της υπογλυκαιμίας σε νεογνά υψηλού κινδύνου ώστε να αποφύγουμε τη συμπτωματική υπογλυκαιμία. Στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι άσκοποι θεραπευτικοί χειρισμοί σε νεογνά φυσιολογικά που έχουν απλώς παροδική υπογλυκαιμία. Στην πρόληψη της υπογλυκαιμίας ξέρουμε ότι συμβάλλουν πολύ σημαντικά οι εξής παράγοντες. Η επαφή δέρμα με δέρμα που σταθεροποιεί τη θερμοκρασία του νεογνού και προάγει την παραγωγή του γάλακτος, ο μητρικός θυλασμός εντός της πρώτης ώρας μετά τον τοκετό και στη συνέχεια οι συχνές σιτήσεις, ο θυλασμός ανά 2-3 ώρες. Γλυκόζη πρέπει να μετράμε πάντα όταν υπάρχουν συμπτώματα, όταν υπάρχει νεογνό που βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου και τότε το μετράμε μετά την πρώτη σύντηση, μία ώρα μετά τον τοκετό και ανά 3-6 ώρες. Μετράμε όταν υπάρχουν ενδείξεις ανεπαρκούς σύντησης στο νεογνό, όταν για παράδειγμα έχει χάσει πάρα πολύ βάρος μέσα στο μευτήριο ή έχει ενδείξεις αφυδάτωσης. Και μετράμε πάντα αν το νεογνό εξέλθει από το μευτήριο πριν συμπληρώσει 2-24 ώρα ζωής. Οι 48 ώρες είναι ένα διάστημα ασφαλείας για την υποχώρηση της παροδικής υπογλυκαιμίας, γι' αυτό και εμείς οι παιδίατροι προτιμούμε να μην γίνονται νωρίτερα εξιτήρια. Η αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας διαφέρει ανάλογα με την παρουσία συμπτωμάτων και ανάλογα με την τιμή της γλυκόζης. Αν υπάρχουν συμπτώματα ή αν η γλυκόζη είναι πάρα πολύ χαμηλή, κάτω από 25 mg αναντιέλ, τότε πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια γλυκόζη. Αν η γλυκόζη είναι μεταξύ 25 και 45 mg αναντιέλ, τότε συστήνεται συχνή σύτηση ανά 2-3 ώρες και μέτρηση της γλυκόζης 30 λεπτά μετά τη σύτηση. Αν μετά από 3 αλλεπάλληλες σύτησεις δεν καταφέρουμε να ανεβάσουμε τη γλυκόζη πάνω από 45 mg αναντιέλ, τότε πάλι πρέπει να δώσουμε ενδοφλέβια γλυκόζη. Συνεχίζουμε την παρακολούθηση μέχρι τα επίπεδα να σταθεροποιηθούν πάνω από 50 για τις πρώτες 2 μέρες ζωής ή πάνω από 60 αν είναι μετά τις 48 ώρες ζωής. Θελήσαμε και εμείς να καταγράψουμε τη δική μας κλινική πραγματικότητα σε περίοδο που στο μευτήριο εφαρμόζονταν πρακτικές αποκλειστικού μητρικού θυλασμού. Μελετήσαμε λοιπόν την απώλεια βάρους και τα επίπεδα γλυκόζης στο ολικό αίμα σε υγιή τελειώμενα αποκλειστικό θυλάζοντα νεογνά. Σαν υγιή θεωρήσαμε νεογνά με ελεύθερο ιστορικό κύησης και τοκετού και χωρίς εμφανείς συγγενείς ανομαλίες. Διαπιστώσαμε ότι κατά μέσο όρο τα νεογνά μας έχαναν 6,19% του βάρους γέννησης μέχρι την έξοδο. Θυμίζω ότι είναι φυσιολογικό τα νεογνά να χάνουν έως και 10% του βάρους γέννησης και η απώλεια αυτή συμβαίνει συνήθως τα πρώτα 2-24 ώρα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε το ποσοστό υπογλυκαιμίας κατά την έξοδο. Όταν θέσαμε σαν όριο την τιμή γλυκόζης 45 mg αναντιέλ, το ποσοστό ήταν περίπου 5%. Θυμίζω ότι στο ολικό αίμα η γλυκόζη είναι κατά 15% λιγότερη από ό,τι στο πλάσμα, οπότε η τιμή 45 είναι οριακή. Όταν θέσαμε μια πιο εμφανώς υπογλυκαιμική τιμή, τα 40 mg αναντιέλ, το ποσοστό υπογλυκαιμίας ήταν μόλις 0,9%, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλό. Συμπεράναμε λοιπόν ότι η υπογλυκαιμία είναι σπάνια σε υγιή τελειόμηνα αποκλειστικό στυλάζοντα νεογνά. Από όλα αυτά, ήθελα έτσι να πάρουμε το μήνυμα ότι η εξατομικευμένη υποστήριξη μητέρας και νεογνού από την ομάδα μητρικού θυλασμού,
που προϋποθέτει την καλή συνεργασία μεών και παιδιάτρων, είναι ακρογωνίως λίθος για την αποφυγή προβλημάτων όπως η υπογλυκαιμία. Ευχαριστώ.